14ο λεπτό. Φάουλ για την Ξάνθη. Εκτέλεσε Εντουάρντο. Πέρασε η μπάλα από όλους. Μια τελευταία επαφή εκεί. Έφυγε η μπάλα έξω από τον προθυμένο Κασάδο. Εδώ. Ο Κάστρο για τον Κοβάτσεβιτς και βγαίνει ο Διούδης. Ο Ανουάρ με τον Γιόχανσον. Ωραία κίνηση από τον Μακέντα που βρήκε χώρο και κάνει και σουτ. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Αμπάτ και είναι η πρώτη σημαντική φάση του αγώνα. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Εκτελέστηκε, πέρασε η μπάλα από όλους. Από τον Ζαχίδ εκτελέστηκε, σουτ από τον Χατζηγιοβάνι, out. Πάλι Ξάνθη με τον Κοβάτσεβιτς. Ο Σέρβος από μακριά το σουτ. Ο Χατζηγιοβάνης χαμηλά για τον Ινσούα. Εντός περιοχής η κόντρα στον Καρασάλιδη. Φάουλ έχει καταλογιστεί. Εμείς θα δούμε εδώ η φάση με τον Ινσούα. Στον Καρασάλιδη στο σώμα του αμυντικού. Την μπάλα. Εκτέλεσε ο Ζαχίδ. Βγήκε ο Αμπάτ. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Πάει στα δίχτυα. Έχει σηκώσει σημαία ο βοηθός. Ο Δημητριάδη. Εδώ είναι η φάση. Είναι αυτό που βλέπουν οι VAR και δεν αλλάζει κάτι από τον Σέρβο. Εδώ έχουμε την εκτέλεση. Βλέπουμε ότι ο Δόνης είναι σε θέση offside. Με τον Κοβάτσεβιτς στο σουτ στο 35. Εντουάρντο Τεσέιρα εκτέλεσε. Η κεφαλιά που έγινε από τον Μαλεζά. Ο Ζαχίδ πήρε πολύ όμορφα την μπάλα, έδωσε για τον Μακέντα, πλασάρι αυτός και γκολ για τον Παναθηναϊκό. Το 0-1 στην Ξάνθη από τον Φεντερίκο Μακέντα. Ασφάσεις, αλλά εδώ βλέπουμε πόσο όμορφα ο Ζαχίδ βγάζει την πάσα για τον Μακέντα. Το ίδιο όμορφα και ακόμη πιο όμορφα θα έλεγα πλασάρι ο Ιταλός για το 0-1. Ο Ανουάρ έδωσε για τον Δόνη, αυτός ψάχνει τον Μπέκ. Ο Μπέκ μέσα στην περιοχή θα γυρίσει. Ήταν ο Αμπάτ για να φτάσει η μπάλα στον Μακέντα και να σηκωθεί τώρα η σημαία του βοηθού για να στραγγεί παιδούχον. Εδώ είναι η φάση με τον Μπέκ. Έφυγε οριακά. Ο Δανός αφού μπήκε στην περιοχή έκανε το σουτ. Με τον Εντουάρντο. Μπάλα στον Κούγκουρα. Ο Κασάδο το σουτ σε ετοιμότητα ο Σοκράτης Διούδης. Ο Ζαχίδ εκτελεί το κόρνερ. Το σουτ που έγινε για να βγάλει ο Αμπάτ. Σουτ από τον Ανουάρ. Και μεγάλη φάση. Θα το ξαναδούμε εδώ. Έπιασε το σουτ. Αμέσως ήταν δύσκολο το σημείο που πήγε η μπάλα για να παραχωρήσει το πλάγιο. Και κεφαλιά από τον Πούγκουρα. Η μπάλα όμως φτάνει στον Κάστρο που είναι στην περιοχή. Θα γυρίσει από ένα σημείο σε κλειστή γωνία και περιορισμένο οικοπεδίο καθώς δύο αντίπαλοι ήταν κοντά του. Ζητώντας κόρνερ, δείτε εδώ. Φαίνεται ότι η μπάλα βρήκε στον Σέγκεφελτ. Ο Μπαξεβανίδης θα βγάλει την σέντρα. Ο Κάστρο θα γυρίσει για να μπλοκάρει ο Διούδης. Ο Μπαριέντος από το 59 έχει κάρτα. Βλέπει δεύτερη και φεύγει από το παιχνίδι. Ξάνθη μένει με 10 στο 89. Εδώ ο Ανουάρ κόβει την μπάλα. Σταματάει. Τον ρίχνει ο αντίπαλος. Μακέντα. 4 λεπτά. Χρόνος. Μπλοκάρει ο Αμπάτ. Ο Πούγκουρας εκεί με τον Κάστρο. Αφήνει ο Μακέντα, βγαίνει ο Νάγκη. Ήρθε από πίσω ο Ούγγρος απέναντι στον Αμπάτ. Ο Νάγκη αποφεύγει τον τερματοφύλακα, αλλά έχει γυρίσει ο Μαλεζάς